Έπρεπε να φτάσουμε στη 12η αγωνιστική για να βρει η ΑΕΛ την καλύτερη τη εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Φιλοδόρησε με 4 γκολ τον Πανιόνιο με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, αυξάνοντα εντυπωσιακά του μέσου όρου τη. Η ΑΕΛ είχε βάλει μόλι 7 γκολ σε 11 αγωνιστικέ. Έβαλε 4 γκολ σήμερα με ένα καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο. Δημιουργούσε λιγότερε από 8 τελικέ σε κάθε μάτ Σήμερα δημιούργησε 22 και ανάγκασε τον Πανιόνιο σε ένα εφιαλτικό βράδυ. Ένα 1 το πρώτο ημίχρονο, αλλά όλα άλλαξαν στο 39 όταν δέχτηκε. Την κόκκινη κάρτα ο Τσιλούλη, απευθεία κόκκινη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο, ο, ο Ανιγκό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να σταματήσει τον αριθμό τη ΑΕΛ. Τρία γκολ από του γηπεδούχου, με Μπαργκάν, Τέλετη και Καρανίκα να είναι η κορυφαίοι τη αναμέτρηση, όπω και ο Νούνιτ που έβαλε τα πρώτα δύο δικά του γκολ. Η ΑΕΛ πλέον αντιμετωπίζει τα πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία, στο και αν έχει δύσκολο πρόγραμμα, με Κάκ και Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά ο Πανιόνε πρέπει να συνέλθει από αυτό το εμφαντικό 4-1.